Hello everybody. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, πάω τζάμπο. Εδώ, με δίπλα. Θα επιστρέψω και αυτό εδώ. Πήραμε δύο. Το ένα μαζί και σκάρτο δεν δουλεύει, οπότε θα το επιστρέψω σήμερα, που είναι και για τα χαλασμένα. Και πάμε να κάνουμε επιτέλους τζάμπο haul. Θέλω να το κάνω χρόνια. Αλλά όποτε ερχόμασταν δεν είχα χρόνο για να κάνω τζάμπο haul, έτσι όπως το κάνω εγώ ρε παιδί μου. Έμπαινα μέσα, πακόλα δύο πράγματα, φύγαμε. Και με τα πιτσιρίκια. Σήμερα λέω στον άντρα μου, κρατάς τα παιδιά, κάθεσε και σε πισίνα, παίξτε κάτω τι θέλετε, εγώ πάω τζάμπο. Πάμε να ψωνίσουμε παρέα, παιδιά. Έχει πολύ αέρα, πάμε να πούμε μέσα. Σπάρει αέρα σήμερα. Και το πρώτο που βλέπω είναι αυτό, το οποίο είναι αδιάβροχα. Αλλά εγώ σκέφτομαι τώρα ότι είναι πάρα πολύ ωραία και για εκεί που ζωγραφίζουν που θα χρειαστούν. Για να δούμε. Λοιπόν, θα πάρω αυτό. Έχει αυτό το unicorn και έχει και αυτό. Αυτό ταιριάζει πάρα πολύ με την τσάντα της κόρης μου για το σχολείο. Πάρα πολύ ωραίο. Οπότε θα πάρουμε αυτό ένα. Το πήραμε. Και μου αρέσει γιατί έχει διάφανα μανίκια. Το άλλο δεν έχει από εδώ. Οπότε θα πάρω αυτό εδώ. Και έχει και αντίστοιχο για τον γιο μου. Βέβαια είναι λίγο πιο μεγάλο. Δεν έχει 6 χρονών. Αλλά δεν πειράζει. Και είναι λίγο πιο μεγάλο να είναι, παιδιά. Δεν έγινε και κάτι. Το πολύ πολύ μαζεύουμε λίγο το μανικάκι. Το υπόλοιπο δεν μας νοιάζει. Είναι ό,τι πρέπει. Οπότε, για τα παιδιά. Πάω πατρόλ του Φίλιππου γιατί τρελαίνεται για πάω πατρόλ. Οπότε, εκεί αυτά. Μια χαρά. Με γεια τους. Έχει και τελείο μπρελίνια, αλλά έχουμε τώρα. Οπότε εντάξει, δεν θα πάρω. Αν και μετρώει το χέρι μου. Αλλά είμαστε ακόμα αρχή. Τώρα μπήκαμε. Οπότε σίγουρα θα βρω και άλλα πράγματα. Λοιπόν, να πάρουμε και κανένα. Εδώ τα φιδάκια, γιατί παιδιά εκεί που είναι ο πατέρας μου, καλή χρυσή πισίνα, καλή χρυσός ο κήπος, πολύ κουνούπι όμως παιδιά, πάρα πολύ. Και θέλουμε να κάτσουμε έξω και μας τρώνε τα κουνούπια. Εγώ όταν περνάω από εδώ που έχουν όλο κεριά, θέλω να τα πάρω όλα, γιατί τα λατρεύω τα κεριά. Το θέμα είναι ότι δεν έχω πουθενά χώρο στο σπίτι να τα βάλω και έτσι μένω με τη λαχτάρα κάθε φορά, δυστυχώς. Ωραία κουτιά έχει εδώ. Πλάκα-πλάκα είναι πάρα πολύ ωραία αυτά τα κουτάκια. Γιατί εγώ έχω κουτιά τα οποία βάζω πατάτες, βάζω τέτοια πράγματα για την κουζίνα. Αλλά το κακό είναι ότι δεν στηβάζονται το ένα μέσα στο άλλο. Και εγώ τα έχω εκεί πέρα, στην είσοδο της κουζίνας. Και το θέμα είναι ότι εάν τους πρόξεις, εάν πέσαν όλα κάτω. Ενώ αν στηβάζονται, δηλαδή αν θηλυκώνουν το ένα με το άλλο και είναι σταθερό, επειδή είναι και βαρύ, μαζί με το βάρος δεν πάει πουθενά. Εντάξει, θα τρακάρεις, θα χτυπήσεις, αλλά δεν θα πέσουν όλα κάτω να τα μαζεύεις. Και δεν βολεύει έτσι όπως τα έχουν δυστυχώς. Τέτοια είχα πάρει και είχα φτιάξει, αν έχετε δει, τις λαμπάδες του γάμου. Όσοι θέλετε τα ανατρέξω στο βίντεο. Είχαν βγει πάρα πολύ καλές. Βασικά είχα πάρει όλα τα υλικά από το τζάμπο. Και τη γυάλα που έχω βάλει και το κερί και όλα. Και είχαν βγει πάρα πολύ ωραίες και πολύ πρωτότυπες. Όλοι με ρωτάγανε από πού τις αγόρασα. Ποιος μου τις έφτιαξε. Λέω παιδιά, τις φτιάξαμε μόνοι μας. Έχει τέτοιο, έχει πολύ ωραίο αυτό που σου δείχνει τα λεντάκια πως είναι. Σου δείχνει τα σχέδια και σου έχει εδώ πέρα και στα πουλάει. Πάρα πολύ ωραία η παρουσίασή του, μου αρέσει. Λέω να πάρω αυτό. Είναι αρωματικό χώρου, για τον μπάνιο το θέλω. Λέει με άρωμα white mask, λευκή μάσκα. Τώρα δεν ξέρω, ελπίζω να είναι ήπιο. Όταν θα τελειώσει όμως μπορώ να του βάλω λίγο νεράκι μέσα για να διατηρηθούν τα μπαλάκια και να του ρίξω και λεβάντα που παίρνω εθέριο έλαιο και πιστεύω ότι θα μπορέσω να το διατηρήσω. Θα το δοκιμάσω. Εντάξει, 1,5 ευρώ έχει, δεν είναι καμία τρομερή έτσι, αγορά να μην το ρισκάρω. Οπότε του πήραμε και αυτό. Παιδιά, έχει ενθουσιάστηκα γιατί έχει τέτοιες πέρλες. Τέτοιες πέρλες έχει, τι έχει και διάφανες, με διάφορα χρώματα. Τις οποίες βάζεις στο νερό και τις κάνεις ό,τι θες. Οπότε θα πάρω τέτοια, δεν θα πάρω αυτό που είναι έτοιμο. Το αφήσω πίσω. Ωραία. Βασικά εν τέλει θα το πάρω γιατί έλεγα να το βάλω σε ένα γυάλινο βάζο και να βάλω τέτοιες πέρλες. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν έχει αυτό εδώ από πάνω και το γυάλινο, το γυαλί γενικά είναι λίγο επικίνδυνο για τον μπάνιο. Το σκέφτηκα μετά. Οπότε ας το πάρω. Αλλά θα πάρω και πέρλες. Γιατί ενθουσιάστηκα, μου άρεσε πάρα πολύ σαν ιδέα. Έχει και μαύρες, αλλά εμένα μου άρεσαν και διάφανες, μου άρεσαν πολύ διάφανες. Πολλά χρώματα, έχει και κόκκινο βλέπω εδώ. Το τι είναι και αυτές μαύρες είναι, ναι. Μοβ, μπλε. Πολύ πολύ ωραία, εδώ έχει χρωματιστές. Αν θέλει κάποιους χρωματιστές, διάφορα χρώματα. Πάρα πολύ ωραίο παιδιά αυτό. Πολύ χάρηκα. Α, έχει και αυτό εδώ, απορροφητικό υγρασίας λέει, με κρεμάστρα, είναι αυτό εδώ παιδιά,
Θα πάρω δύο να τα βάλω μέσα στην ντουλάπα. Όχι ότι έχω θέμα, αλλά επειδή γενικά όλα τα σπίτια στη Γερμανία έχουν θέμα με την υγρασία, φύλαγε τα ρούχα σου, λέω. Και ήρθα εδώ στις μονωτικές να δω τιμές βασικά και βλέπω ότι... Παιδιά, εντάξει, βλέπω ότι... Τι στιμούλες παίζουμε, Γερμανία, που στο τζαμπό, μπραβό. Όχι, εντάξει, μην με λέω ψέματα, αυτές ας πούμε που τις έχει ένα 29, είναι εντάξει. Αυτές που τις έχει βέβαια 2 ευρώ, α, είναι μεγάλη όμως, χαρτοτενία, ναι, όχι, εντάξει. Διάφανες έχει, ένα 49, αλλά είναι λίγα μέτρα βλέπω, 48 μέτρα, πολύ λεπτό αυτό. Μάλιστα, έχει πιο... για να δούμε τι άλλο έχει. Λάθος, 48 χιλιοστά, 50 μέτρα και αυτή είναι 60 μέτρα. Και γιατί αυτή έχει ένα 49, α, είναι τέζα. Είναι τέζα και έχει 49, ενώ αυτή είναι, ξέρω εγώ, μακατζάμπο. Μάλλον. Λοιπόν, δεν πειράζει, εντάξει, θα πάρουμε καυτές. Γιατί πάντα χρειάζονται. Όχι ότι δεν έχω στη Γερμανία, έχω, αλλά εντάξει. Πιο οικονομικά. Εδώ. Πάρουμε και super glue, κόλλα στιγμής, να υπάρχει. Πάντα, αυτά τα παίρνω πάντα προληπτικά. Να πάρω αυτό. Είναι, λέει, ασύρματο κουδούνι πόρτας. Το κουδούνι πόρτας, το κουδούνι μας εμάς πάνω στην πόρτα στο Μοναχό έχει πρόβλημα. Δηλαδή μία το πατάς και δουλεύει, μία όχι. Οπότε αυτό είναι μια καλή λύση. Ας το πάρω, 5 ευρώ το έχει. Τόσο οικονομικά δεν βρίσκεις στη Γερμανία σε καμία περίπτωση. Είναι τουλάχιστον δεκάρικο. Ελπίζω να κάνει δουλειά. Ναι. Κοίτα εδώ τι έχει. Μαγνητάκι αυτοκόλλητο. Τέλειο. Για την κόρη μου ότι πρέπει να της αρέσει να φτιάχνει πραγματάκια. Μαγνητική ταινία. Και από αυτή θα πάρω. Λοιπόν, αυτό έχει 99. Α, 1 ευρώ έχουμε. Παιδιά, είναι τίποτα. Μια χαρά. Τέλειο. Αυτό το πάρουμε για το ποδήλατο. Πάρω δύο. Ελπίζω να κάνει. Έχουν τέτοιο, έχει αυτά εδώ τα ωραία τα lock. Τα θέλω για το ποδήλατο για να πιάνω καλά την κουκούλα από πάνω. Έχει και δικά της λοκάκια, αλλά είναι πολύ μικρά. Πιστεύω ότι θα πιάνετε καλύτερα. Γιατί τώρα το χειμώνα με τον αέρα με αυτό θα σηκώνεται, δεν ξέρω και σε τι κατάσταση θα τη βρω την κουκούλα αυτή τη στιγμή. Οπότε ας υπάρχει, καλό είναι. Λοιπόν, ας πάρω και αυτό γιατί με προκροθήκες είναι, ωραίο είναι. Χρειάζεται την αποθήκη με μικρά πραγματάκια. Πάντα χρειάζεται κάτι τέτοιο. Και επειδή είχα δύο, τώρα με το πήρε ο άντρας μου, το οποίο το πήρε μικρή. Οπότε ας πάρω ένα να το έχω καβάντζα. Γιατί όλο και κάτι θα χρειαστεί, σιγουρά και αυτό. Γενικά είμαι της άποψης, τρώκει το έκαστε εδώ πέρα, ότι παίρνω για να έχω, δηλαδή να προλαμβάνω, να μην με προλάβει, να το προλάβω κάπως έτσι. Α, τα αυτά έψαχνα. Τα ξυλοτήρια που λόγω, αυτό και αυτό το κοφτάκι. Παιδιά, χρειάζονται πάρα πολλές φορές αυτά. Και είναι ένα απλό, πολύ απλό πραγματάκι, το οποίο αν δεν το έχεις, σου βγαίνει Παναγία. Η πίστη, ό,τι θέλετε, πώς θέλετε, πείτε το. Ας πάρω και κάνω τέτοιο. Χρειάζονται. Αυτά τα γατζάκια με έχουν σώσει στο μπάνιο, παιδιά. Και είναι πλαστικά. Δηλαδή, ξέρεις, δεν είναι αυτό το μεταλλικό να χαλάει. Είναι ότι πρέπει. Λοιπόν, θα πάρω αυτό εδώ. Πολύ πρακτικό. Εγώ το βάζω το σφουγγάρι της κουζίνας. Το χρησιμοποιώ στην κουζίνα αυτό. Είναι και πλαστικό. Απολυμμένεται πάρα πολύ εύκολα. Και οι βεντζούσες βγαίνουν και πλένονται και αυτές. Και δεν κρατάνε και μούχλα καθόλου όταν τα πλένεις. Και είναι μια χαρά. Ας πάρω κάνω τέτοιο. Είναι με. Αυτό εδώ είναι σαν στρεμματάκι. Είναι πιο λεπτό σε σχέση με ένα άλλο που έχω, οπότε θα κρατάει καλύτερα. Πάρω δύο. Τα θέλω για το μπάνιο αυτά, έτσι, και τα δύο. Λοιπόν, παιδιά, έλεγα ότι αυτά τα πυρεξάκια θα τα παίρνω ακριβά στο Μόναχο. Τελικά, στο τζάμπο κιόλας, έχουν την ίδια τιμή που τα παίρνω από το DM. Οπότε, βασικά, όχι, έχουν 5,99 στο DM και εδώ τα βλέπω 7 ευρώ, δηλαδή αντί για 6 τα παίρνω από τη Γερμανία. Εκτός και να έχουν ανέβει και στη Γερμανία τώρα, δεν τα έχω πάει ακόμα από εδώ. Και αυτά εδώ, τα παιδιά ακριβώς στις τιμές, πώς τα τζάμπο. Όχι, αυτό δεν το περίμενα, η αλήθεια είναι. Οπότε ας μην διαμαρτύρομαι, καλές τιμές έχουμε τελικά, στο Μόναχο. Βλέπω αυτά εδώ πέρα, αλλά τα τσέκαρα λιγάκι και είναι τιμόροπα. Δηλαδή κουνιούνται πάρα πολύ και τα άλλα και κάτω. Αυτό μου άρεσε γιατί είναι ανοιχτό, μπορείς να δεις και αυτά, αλλά κουνιέται πάρα πολύ εύκολα. Και εγώ στο σημείο που το έχω,
Επειδή τα παίρνουμε πάντα με τα πόδια μας, δηλαδή τα παίρνουμε πάντα σβάνα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το παρασύρουμε. Οπότε δεν βολεύει, παιδιά, δυστυχώς, κρίμα. Χρειάζομαι κάτι ξύλινο εκεί βασικά, να είναι πολύ σταθερό, ώστε εντάξει, okay, να το φας το πόδι, αλλά τουλάχιστον να μην το πετάξεις κολλά κάτω και τα μαζεύεις. 7 για την κόρη, 5 για το γιο, τα μικρούλια μου. Και εννοείται ότι επειδή ένα κεράκι δεν τους φτάνει, θα τους πάρω και αυτά για να τους βάλω κι άλλα. Οπότε θα μου φτάσουν και για τα 2 γενέθλια εδώ, μια χαρά. Αυτό είναι. Ωραιότατα. Κορνέ μιας χρήσης. Αυτά τα πήραμε. Χρειάζονται, παιδιά, χρειάζονται. Γιατί έρχονται και Χριστούγεννα. Μην κοιτάτε που είναι καλοκαίρι τώρα. Κοντά είναι. Πήρα και σέσουλες. Χρειάζονται, παιδιά. Το λέω εντωμεταξύ από πέρσι να πάρω, γιατί το ξέχασα πέρσι. Οπότε τώρα που τις βρήκα, ήταν ευκαιρία. Να και ωραία τα κουταλό σετ. Κοιτάξτε, είναι ακριβώς το ίδιο όπως είχε το, το IKEA. Λίγο πιο προσεγμένα, λίγο οι ατελείες του, ειδικά εδώ στο πιρούνι. Αλλά μας πειράζει κιόλας, γιατί έκανα 2 και τα έχω κάψει. Οπότε αυτό έχει και το τρίτο σετάκι όπως θα έχει και το IKEA, θα τα πάρω. Με βολεύουν πάρα πολύ αυτά τα μεγέθη, παιδιά, πάρα πολύ όμως. Κοιτάξτε τι βρήκα. Βουρτσάκια για τα καλαμάκια. Τέλειο. Μαύρα καλαμάκια, πλαστικά, χοντρό, επαναχρησιμοποιούμενο. Σαν αυτά που έχω πάρει στη Γερμανία που τα παίρνω 4-4, τα έχει όλα αυτά μαζί. 24 κομμάτια. Πήρα και με γκλίτερ, γιατί μ' άρεσαν. Έχει και αυτό βουρτσάκι μέσα. Και αυτά έχουν βουρτσάκι μέσα. Και πήρα και πιο λεπτά για φρέντο. Αυτά είναι το μεταξύ, θα βολεύουν πολύ και στα μικρά. Και πήρα και μαύρα τέτοια. Μια χαρά, πολύ χάρηκα τώρα. Τέλεια είναι. Και άρεσαν και στον άντρα μου, λέει, μα βρεις τέτοια πάρα. Οπότε, πήρα κι εγώ. Και έχει και αυτά εδώ με την κλίση και καλά. Βλέπετε, που είναι έτσι λίγο στραβούλια. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Δεν θα πάρω τέτοια. Κοιτάξτε τι άλλο βρήκα. Διακοσμητικά για καλαμάκια. Καρπουζάκια. Γιατί αυτά τα βάζεις πάνω εδώ τα κλικάρεις. Πολύ ωραία είναι. Τέτοια έχουμε για να καταλάβετε. Τέτοια. Τους έχω πάρει. Α, έχει και με... Αλλά το θέμα ξέρετε ποιο είναι. Ότι τσακώνονται μετά τα πιτσιρίκια. Και θέλω αυτό, θέλω και να θέλω τα άλλα. Αυτό είναι πολύ ωραία με το... Με τους μονόκερους, άρεσε πάρα πολύ στη μικρή. Δεν θα τα πάρω γιατί θα τσακωθούν, έχω ήδη έτσι κι αλλιώς. Έχει και αυτά εδώ τα οποία... Εδώ σκεφτόμουν να πάρω τέτοια, αλλά... Δεν τρέλουμε και με τα σχέδια, τώρα αυτά που έχει εδώ. Ας πούμε καρπούζι έχουμε. Παγωτό δεν έχουμε, αλλά δεν πειράζει κιόλας. Οπότε, αυτά μου άρεσαν πιο πολύ με τα ζωάκια. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτά έχουν πάρα πολύ όγκο, εγώ θέλω μόνο αυτά. Αλλά τα έχω. Δεν θέλω τέτοια, θέλω μόνο αυτά. Λοιπόν, πήρα για τη μικρή, για τα μαλλιά της, γιατί τώρα με τις προπονήσεις τα χάνουμε όλα. Οπότε χρειαζόμαστε μπόλικα. Θα πάρω και άλλα τώρα. Λοιπόν, πήρα και αυτά. Έχουμε κάτι φιωγκάκια επάνω. Αυτό έχει στρασά και θα τις αρέσει σίγουρα αυτά. Και αυτά έχουν έτσι διαφορά. Όχι, δεν είναι αυτά που έχουν διαφορά. Τσιπουά και αυτά. Μ' άρεσαν πολύ και αυτά. Πήρα αρκετά. Έχω και άλλα στο Μόναχο. Ελπίζω να τη βγάλουμε τη χρονιά, παιδιά. Πήρα και αυτά για το μεγάλο μου το γιο. Και αυτά για το. Οπ, αυτά είναι χωρίς σακουλάκι, θα το πάρω. Πήρα αυτό για το κορίτσι του γιου μου. Α, έτσι είναι αυτό, αλλά δεν έχω σακουλάκι. Α, οκ. Okay. Εντάξει τότε. Πάρε και αυτό και. Μ' αρέσει γιατί είναι, αν τη βλέπετε εδώ, είναι ονειροπαγίδα. Και αυτό εδώ είναι, πώς το λένε, έχεις μια τρύπα εδώ, μετά αυτό το χάλκινο κουμπώνει εδώ στο πάνω μέρος του αυτιού και κάνει αυτό το εφέ, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Είχα και εγώ κάποτε στην ηλικία του τέτοια. Και επειδή είμαστε έτσι λίγο στο ίδιο μήκος κύματος, πιστεύω ότι θα της αρέσει. Λοιπόν, ας πάρουμε αυτό, είπαμε unicorn. Είναι τουλάχιστον για το σχολείο το γερμανικό, το project. Και το άλλο είναι Hello Kitty, το ελληνικό. Οπότε αυτό έχει μέσα διαφάνειες, έχει μέσα 20 λέει. Εδώ που το διάβασα από πίσω, 20 λέει. Οπότε φανταζόμαι ότι μπορεί να μπουν και 40 φύλλα. Ίσως για περισσότερο για φωτοτυπίες και για τέτοια θα δείξει. Δεν ξέρω αν θα το χρειαστούμε. Προληπτικά το παίρνω. Αλλά όλο και κάτι θα χρειαστεί, πιστεύω.
Αλλά έχω ενθουσιαστεί με τους μαρκαδόρους που κάνεις, πώς το λένε, που σημειώνεις. Και διά, κοιτάξτε τι ωραία πραγματάκια έχει εδώ, κοιτάξτε, παιδιά, αυτά είναι όλα τέτοια. Είναι δηλαδή μαρκαδωράκι, κοιτάξτε εδώ. Το άνοιξα πριν από λίγο. Είναι μαρκαδωράκι σημείωσης. Αυτό ή φωσφοριζέ μαρκαδόρι που λέγαμε εμείς κάποτε. Δεν μπορώ να το βάλω τώρα, έλα. Και κοιτάξτε τι ποικιλία έχει. Δηλαδή έχω τρελάθει και αυτά εδώ τα τεράστια. Αυτά όμως είναι πραγματικά τεράστια. Παιδιά, αυτό δεν κλείνει. Το παλεύω μια ώρα, μισό λεπτό. Κατάφερα. Λοιπόν, αυτά κοιτάξτε, παιδιά, κοιτάξτε πόσο μεγάλα είναι. Και έχει, είναι γκλίτερ, έτσι. Τέλεια. Αυτό το μοβ είναι φανταστικό. Εντάξει. Οχ, οχ, μου ήρθε να τα πάρω όλα. Πραγματικά, ε. Εντάξει, έχω ενθουσιαστεί. Το θέμα ποιο είναι τώρα. Εάν πάρω κάτι από όλα αυτά, ο γιος μου ο μικρός θα φινιάσει. Επίσης, είναι σε μια ηλικία Στεφανία που δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή στο σχολείο. Οπότε, και αυτά εδώ, τις Faber που είναι glitter. Εντάξει, αυτά τα θέλω για μένα βασικά, δεν τα θέλω για τα παιδιά, αλλά λέμε τώρα. Χρυσό, μοβ glitter, μεταλλικό μπλε. Εντάξει, αυτό το χάλκινο, εντάξει. Τρελάθηκα, παιδιά, από τα τρελάθηκα. Και εμείς τι είχαμε, είχαμε αυτά τα κλασικά τα χρωματάκια και πολύ μας ήταν. Λοιπόν, αυτά τα έχει πολύ καλή τιμή, παιδιά. Θα πάρω και αυτούς και τους χοντρούς για το ελληνικό σχολείο. Δεν ξέρω αν θα τα χρειαστούν, γιατί δεν μας έχουν δώσει ακόμα κατάλογο. Αλλά καλού κακού πάρτα, μπορεί να χρειαστούν. Ω, παιδιά, ποιος θα θυμάται αυτά εδώ που βγάζαμε τα μητάκια. Αυτά εδώ τα μητάκια. Και έχει εδώ μητάκια, μητάκια και πολλά. Και μόλις τελείωνε αυτό το πέταγες και βάζεις το επόμενο. Πω, παιδιά, έχω πάει πολλά χρόνια πίσω, τώρα μην πω πόσα, δεν κάνει. Πω, πήγα πάρα πολλά χρόνια πίσω, εντάξει. Αχ, τι ωραία που είναι αυτά. Παστέλι. Αλλά είναι μολύβια. Για να δούμε τώρα, γιατί θέλω να πάρω και μολυβάκια. Αυτά τα μολύβια τώρα που εντάξει είναι εντυπωσιακά, ρε παιδί, θα αρέσουν και πολύ. Και κοιτάω εδώ πέρα, παιδιά, και είναι κούφια. Δηλαδή από τη μία λες να πάρω πιο φθηνό και από την άλλη ξέρεις ότι το φθηνό που θα πάρεις στο μισό θα το πετάξεις. Εγώ με τις άποψεις ότι πρέπει να πάρουμε καλά πράγματα, τουλάχιστον ό,τι έχει να κάνει με τα μολύβια, προτιμώ να πάρω κάτι σε Faber, σε Pelican, σε κάτι το οποίο ξέρω ότι θα δώσω τα λεφτά μου και θα το ξύνει το μολύβι και θα το πετάμε το μισό στο ξύσιμο. Εν τω μεταξύ, η αλήθεια είναι ότι χρειάζονται αυτή την κατηγορία, τα χαμπέ, τα περισσότερα, ας πούμε αυτό είναι μπέ. Αυτά είναι χαμπέ, κάνουνε. Α, έχει και γουμίτσα αυτό, ωραίο. Πόσο τα έχει αυτά της, καριόκα κιόλας. Τα έχει λέει 1 ευρώ. Λέτε να πάρω να το δοκιμάσω, ας τα πάρω. Και της Μπικ εδώ. Της Μπικ τα έχει 3 ευρώ, αλλά είναι 2, 4, 6, 8, 10. Ας τα πάρω κι αυτά. Εντάξει, απλά μολυβάκια θέλουμε έτσι κι αλλιώς. Α, της Μπικ δεν πρόσεξα αν είναι. Ναι, είναι χαμπέ κι αυτό, εντάξει. Χαμπέ είναι. Ωραία. Γιατί αυτή είναι η ιδανική σκληρότητα για να μάθουν τα παιδιά να γράφουν. Γιατί αυτή είναι η πρώτη μας τάξη και πρέπει να μάθουμε να γράφουμε. Και κατά κύριο λόγο, ας πάρουμε και γόμες. Γιατί εντάξει, πήραμε αυτές, δεν πειράζει. Οι γόμες θα χάνονται για πλάκα, οπότε δεν πειράζει. Πάρε. Συγγνώμη, δεν θα πάρω αυτές μπερδεύτηκα. Θα πάρω αυτές τις Faber. Με χαρά. Έχει και χρωματιστές, θα τους αρέσουν. Το ρισκάρω και θα πάρω και αυτά εδώ. Τα έχει 1,5 ευρώ τα 15 τεμάχια λέει και έχουν και γόμα πάνω, είναι χρωματιστά. Δεν ξέρω αν θα βγουν καλά. Για κάποιο λόγο μου κάνει λίγο κλικ το... Είναι του Τζάμπο όμως. Ναι, λέει παρασκευάζονται για Τζάμπο. Ας τα πάρω και θα δω άμα δεν είναι καλά. Αν δεν βγουν καλά, θα σας ενημερώσω κιόλας, ξέρετε. Αν δεν βγουν καλά, απλά θα το ξέρω την επόμενη φορά. Μπορεί να τα χρησιμοποιήσουν και για το σπίτι, θα δούμε. Πάρτε και αυτά, δεν πειράζει. Εντάξει, τέλειο. Αυτές είναι γόμες, έτσι. Φανταστικό. Και αυτές γόμες είναι. Ναι. Έλα, ρε, εσύ. Κοίτα τι έχουν βγάλει. Απίστευτο. Καλά, πάντα με τις γόμες υπήρχε με φανταστικό. Αυτό είναι. Γιατί δεν είχα εγώ τέτοια όταν ήμουν φοιτήτρια. Τέλεια είναι. Λοιπόν, να πάρουμε και μια τέτοια της Pelican. Έχει μόνο ροζ, καμιά μπλε δεν έχει. Κοιτάω και λέω τι ωραίες υδρόγειες. Κοιτάω από κάτω, παιδιά, και είναι ξύστρα. Απίστευτο. Και αυτές εδώ ξύστρες είναι. Αυτές πήρα χαμπάρι και μετά λέω μέσα και αυτές. Κάνω μια έτσι εδώ. Λέω από πάνω τσουπ. Ξυστρούλα. Και αυτές όλες είναι ξύστρες εδώ. Πάρα πολύ καλό, εντάξει. Τα γενικά, εντάξει, έχουν κάνει, έχουν ωραία φαντασία σε αυτά. Βρήκα μόνο τις Faber μπλε.
Μία τέτοια ίδια την έχω πάρει, την έχω και Γερμανία. Οπότε εντάξει, πήρα άλλη μία τώρα για το σχολείο για να είμαστε σίγουροι. Γιατί έχει και τα δύο για μεγέθη, έχει και για μεγάλο και για μικρό. Και επειδή χρησιμοποιούν και μεγάλα και μικρά νούμερα, και τα χοντρά και τα λεπτά τα μολύβια, χρειάζεται τέτοια. Πήρε η πεθερά μου μία στην μικρή, η οποία όμως έχει μόνο το μικρό το νούμερο, το οποίο δυστυχώς για τη Γερμανία δεν εξυπηρετεί. Θα το δει και η κόρη μου από μόνη της αυτό βέβαια. Αλλά επειδή εγώ το ξέρω, λέω πάρτο για να είμαι καλυμμένη. Μηχανικά μολύβια για τη μαμά, για μένα δηλαδή. Και αυτά. Έχω εντυπωσιαστεί, γιατί αυτό είναι 07. Α, και αυτό τι είναι. Δεν γράφει. 05. Ωραία, 05 έχω, 07 όμως δεν έχω. Αυτό πες και να μην το πάρω, παιδιά, θα δω. Έχω ενθουσιαστεί γιατί έχουν και τα γωμάκια. Και αυτό μου αρέσει επειδή έχει τα χρωματιστά εδώ τα γωμάκια. Τις γόμες, τις μικρές δηλαδή, τα οποία όταν σου τελειώνουν εδώ το αλλάζεις. Δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα σε εμάς. Θα μου πεις, ρε, η Ρόη μείνει και 30 χρόνια πίσω, 20 χρόνια πώς το λένε. Αλλά εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Εντυπωσιάζομαι με κάτι τέτοια πολύ απλά πράγματα, η αλήθεια είναι. Ωραία. Τελικά θα τα πάρω. Βρήκα και μπουκλές με 07. Οπότε εντάξει. Κάποτε, παιδιά, να ξέρετε ότι αυτά τα παίρναμε δεκάδες και τώρα τα έχει 2-2. Και είδα και τα 05 το ίδιο τα έχει. Γιατί έλεγα μήπως επειδή είναι 07. Και καλά πιο ιδιαιτερότητα, σαν πιο χοντρή μύτη. Αλλά τελικά όχι. Είναι όλα τα ίδια. Και στυλό, πήρα τους κλασικούς ρουμπίκους μπλε, τους οποίους δεν τους αλλάζουμε τίποτα. Επίσης αυτή η Faber η χρωματιστή που είναι κλικ-κλικ, ανεβαίνει κατεβαίνει, πάρα πολύ πρακτική. Και πήρα και αυτούς, είναι εδώ, τζάμπο βέβαια, αλλά εντάξει, φαντάζομαι μπλε είναι. Home office coolie, φαντάζομαι ότι μπλε θα είναι το χρώμα τους. Και με διάφορα χρωματάκια. Εντάξει, χρειάζονται. Πήρα αυτά εδώ, τα οποία είναι σελιδοδείκτες διάφανοι, πάρα πολύ πρακτικοί. Εν τω μεταξύ παίρνουν, βγαίνουν, χαλάνε το φύλλο του τίποτα, σας συνιστώ δηλαδή. Και πάρα πολύ φθηνή, έτσι. Πήρα αυτό εδώ, το οποίο θέλω να το βάλω στο γραφείο της κόρης μου. Είναι αυτό με την πύλια που είναι εδώ από πάνω, που μπαίνει και βγαίνει. Είναι πάρα πολύ πρακτικό. Αυτό το συγκεκριμένο δεν έχει, καλά που το δω. Βρω κανένα άλλο να πάρω. Ή όλα έτσι είναι. Όχι, κανονικά έχει. Α, όχι, είναι εδώ μέσα, παιδιά, το έχει εδώ κάτω. Το είχα εδώ που είχε το ροζ. Δεν παίρνω ροζ, γιατί αν πάρω ροζ θα πει ο μικρός θέλω και εγώ μαύρο, θέλω και εγώ μπλε. Οπότε παίρνω μαύρο και θα έχουν και δύο το ίδιο και θα τελειώνει η ιστορία. Πήρα αυτά τα οποία είναι πάρα πολύ πρακτικά, γιατί δεν χαλάει καθόλου το χαρτί. Δηλαδή αν θέλετε να κολλήσετε κάτι, ρε παιδί μου, πάνω σε ένα χαρτί και να το ξεκολλήσετε μετά, είναι πάρα πολύ... Δεν σκίζεται το χαρτί. Πήρα κλασικά, εννοείται, γιατί τα ζελατή παντούχα χρειάζεται, κατά ψέματα. Πήρα αυτά τα χρωματιστά και ελπίζω, παιδιά, να βρω και τα άλλα που έχω πάρει, που είχα πάρει την άλλη φορά με γκλίτερ και με τέτοια που είχα βρει, τα οποία τώρα δεν τα βλέπω κάπου. Ελπίζω να βρω πιο κάτω. Γιατί θέλω πάρα πολύ τέτοια πράγματα. Γιατί η κόρη μου και ο γιος μου φτιάχνουν πάρα πολλά πράγματα το χειμώνα και με έχουν εξυπηρετήσει απίστευτα αυτά. Και εδώ τα βρίσκω για πάρα πολύ οικονομικά, έτσι. Λοιπόν, και ήρθαμε στο βασίλειο της Στέκας. Πάμε να δούμε τι θα πάρουμε για τη μικρή. Αυτή θα πάρω εδώ, η οποία είναι πολύ όμορφη και έχει και πολύ καλό προστατευτικό εδώ. Γιατί, παιδιά, τα αυτιά πονάνε, να ξέρετε. Ελπίζω να τις κάνει, γιατί είναι πάρα πολύ ευαίσθητη στα αυτάκια της και ελπίζω να τις κάνει αυτό. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πάρα πολύ προσεγμένα στην άκρη, αυτό με τη Βασίλισσα που του βγαίνει ωραίο. Αλλά δεν είναι όλα τόσο προσεγμένα, αλλά είναι πολύ... Θα δείξω τώρα τι εννοώ. Αυτά είναι τα πιο προσεγμένα, αλλά αυτά δεν μου αρέσουν καθόλου. Αυτά εδώ, ας πούμε, που είναι πάρα πολύ όμορφα, δεν έχουν εδώ πέρα και εκτός των άλλων η ελαστικότητά τους είναι σαν να το φοράς. Λοιπόν, αυτό το πήραμε και αυτό θα τις πάρω. Τώρα θα τις πάρω αυτές τις τρεις, γιατί δεν βλέπω κάτι άλλο που να αξίζει και τον κόπο. Εντάξει, έτσι και λέω, μία που τις φόρεσε, μία που τις έσπασε, να ξέρετε. Το μεταξύ, πέρσι που είχαμε έρθει, είχε ένα σωρό σχέδια με γάτες, με αυτά και αγάτας, με αυτό. Τώρα δεν έχει τίποτα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν βρίσκω πολλά πράγματα που θα έπρεπε να βρίσκω βασικά. Άντε, τις πάρω και αυτά εδώ τα κοκαλάκια που έχουν πάνω μονόκερους, που τις αρέσουν πολύ. Τσούκο, 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 παιδιά, γεμίζει το σακούλι. Συγκεκριμένα το καρότσι. Σακούλια θα γίνει μετά. Πάρω και αυτά εδώ. Έχω νομίζω άλλο ένα τέτοιο πακέτα. Με μαύρα έχω σίγουρα γεμάτο. Αλλά αυτά η κόρη μου ξεπαστώνει. Τα ξεπατώνει. Βρήκα και για μένα σε αυτά τα μαύρα. Για να μου κρατάνε το τσούλιουφι. Γιατί αυτά, παιδιά,
Καλά χρυσά, αλλά σπάνε πάρα πολύ εύκολα. Έχουν πολύ ψηλά. Να, και αυτό είναι σπασμένο εδώ. Απίστευτο. Για να δω, αυτά είναι εντάξει. Καλά, είναι αυτό είναι σπασμένο εδώ. Να το αλλάξω. Να το βάλω εδώ στην άκρη. Αυτό. Δεν ξέρω αν έχει λίγο πιο μεγάλα να βρω. Για να κοιτάξω λίγο. Και αυτά. Ωραία, από ό,τι θα πάρω και αυτά που είναι λίγο πιο μεγάλα. Καλά είναι αυτά, φαίνονται εντάξει, δεν έχω σπάσει. Ωραία. Πήρα αυτά, πήρα και αυτά. Να δούμε ποιο θα βγουν πιο καλά. Λοιπόν, τα παιδιά μου εδώ έχουν, πήρα και χειροτεχνίες. Πολύ χρώμα χαρτιά. Αφρόδη χαρτιά, τα οποία είναι με μεταλλικά χρώματα, με glitter. Αφρόδη φύλλα με τα κλασικά χρώματα. Γλασέ. Και αυτά τα stickers, τα που είναι και αυτά έτσι. Πολύ ωραία. Για τις χειροτεχνίες των παιδιών και αγουμπόλικες. Ευτυχώς βρήκα αυτά που σας έλεγα, αυτές εδώ τις ταινίες. Βλέπετε, έχουν διάφορα σχεδιάκια. Είναι πάρα πολύ οικονομικές εδώ στην Γερμανία αυτά. Τα παίρνω πάρα πολύ ακριβά. Ενώ εδώ έχουν πολύ καλές τιμές, οπότε θα πάρω αρκετά. Γιατί τα ξεπατώνουν. Αυτό που έχει... Ουράνιο τόξο, θα το πάρω επί δύο. Α, να, και αυτά. Είναι 29, τα έχει αυτά. Okay. Αχ, και λεπτούλια, ωραία. Πολύ ωραία. Αχ, και αυτά εδώ. Οπ, έπεσε, δεν πειράζει. Αυτά, παιδιά, τα έχουν πετσοκόψει. Τα κάνουν, τα κόβουν από εδώ, τα παίρνουν και τα κόβουν. Κρίμα είναι. Α, και αυτά τα σημαίνια, και αυτά εδώ. Και αυτό που μου πεις εδώ κάτω. Α, και αυτά εδώ τα μονόχρωμα. Και αυτά. Όσο και να πάρω από αυτά δεν φτάνουν, να είστε σίγουροι. Δηλαδή μετά τα Χριστούγεννα παίζει να μην έχω και τίποτα από αυτά. Λοιπόν, κόλλες. Ροζ μπλε οπωσδήποτε. Και θα πάρω και ασημί και χρυσό. Νομίζω θα πάρω και δύο τέτοια σετ. Τα έχει 4 ευρώ. Έχει απ' όλα μέσα από ό,τι βλέπω. Όλα ίδια είναι αυτά, Ναι. Okay. Του τέλω αυτά, θα τους τα βγάλω σταδιακά, μα τα βγάλω όλα μαζί. Την έβαψα, έτσι. Πολλά από αυτά, έτσι για να το πούμε και όλα, θα τα φέρει και, θα τα φέρουν και τα ξωτικά του Αγίου Βασίλη. Διότι... Λοιπόν. Αυτά θα μας τα φέρουν παιδιά τα ξωτικά του Αγίου Βασίλη, να ξέρετε, τα πιο πολλά δηλαδή από αυτά εδώ. Δεν γίνεται δηλαδή, γιατί στη Γερμανία τα πάνω και παίρνω τέτοια πράγματα. Αυτό σίγουρα μας θα φέρει το ξωτικό του Αγίου Βασίλη, είναι πάρα πολύ ωραίο, τσετάκι να το γραφίσει και αυτά. Και για τη Στεφανία, παιδιά, έτσι. Αυτό που τους αρέσει. Και κόλλες. Και ένα παντοκολλητή για μας, για τη μαμά δηλαδή, πάντα χρειάζεται. Παιδιά πραγματικά κολλάει τα πάντα, ξέρετε. Λοιπόν, βρήκα τέμπερες φανταστικές, είναι αυτές εδώ. Φοβερές. Αυτά τις θέλω για το σπίτι, έτσι, όχι για να τις πάω για το σχολείο. Για το σχολείο έχω πάρει. Λοιπόν, αυτά είναι παστέλ χρώματα, μεταλλικά και με γκλίτερ. Έτσι, έτσι, απ' όλα. Φοβερό, εντάξει, έχω ενθουσιαστεί. Και κοιτάξτε και τι άλλο βρήκα τώρα. Painting stampers, δηλαδή στάμπες. Για να ζωγραφίζεις, τέλειες, εντάξει. Και αυτά θα μας τα φέρουν τα ξωτικά, εννοείται. Και αυτό θα πάρω τον καμβά με τα 4 τεμάχια, ιδανικό για τα ξωτικά. Τι, θα μας φέρουν όλα αυτά για να ζωγραφίζουμε, μας φέρουν κάτι να τα ζωγραφίσουμε. Μικρούς καμβάδες, 2 και 2 για τα μικρά, τέλειο. Λοιπόν, πήρα για την κόρη τώρα. Αυτή είναι εδώ. Και αυτή είναι εδώ. Και γιατί τα πήρα τα φάκια, να τα αφήσουμε εδώ η άλλα. Επίσης τις πήρα και αυτά εδώ πέρα, γιατί έχουμε μία κούκλα και έχει μπογιές και καλά για να βάφει, ρε παιδί μου, την κούκλα της και τα μαλλιά της και αυτά. Και είχε μέσα το σετ αυτό, ήταν το χριστουγεννιάτικο δώρο που της έκανε ο Άγιος Βασίλης πέρσι, Χριστούγεννα. Και είχε τέτοια και της χάλασε το μπαμπακάκι, οπότε της πήρα τώρα με 60 λεπτά νομίζω τα έχει αυτά αρκετά, οπότε θα τη βγάλει και φέτος. Λοιπόν, εδώ έχει το φαρμακείο, έχει όλο το φαρμακείο. Πήρα δύο τέτοιες γάζες. Γάζες, λέω, όχι, επίδεσμους, συγγνώμη, ελαστικούς επίδεσμους. Πάντα χρειάζονται, δηλαδή, καλό να υπάρχουν. Και επειδή τώρα χρησιμοποίησαμε, μία με το πόδι μου εγώ, μία με το πόδι του
Στέλιος, ο γιος μου μεγάλος, φύγανε. Οπότε σπάρω δύο να υπάρχουν. Κοίτα εδώ τώρα, έχει αυτά εδώ. Τα kids tattoo που λέει, με χαρά. Πολύ πρακτικό αυτό για τα πιτσιρίκια, παιδιά. Πάρα πολύ πρακτικό. Να το, συγγνώμη, ήταν η κάμερα περίεργα. Να τα, αυτά εδώ πήρα. Έχει και για αγόρι. Ας πάρω και για αυτά, γιατί θα γίνει πανικός. Με έχει μόνο το κορίτσι. Εντάξει, τα θέλω και τα τραβάω, έτσι. Μου αρέσουν και γι' αυτό τα παίρνω. Κακά τα ψέματα. Να πάρω και κάτι για το σύζυγο, επειδή του αρέσουν αυτά τα τύπου παιχνίδια, κύβου του Ρουμπίκ, αυτό το έχουμε, το κάνει για πλάκα. Αλλά θα του πάρω αυτό τώρα, έτσι να του κάνω λίγο. Θέλω, λύνει και με τα 4 που υπάρχει. Δεν το έχω βρει πιο μεγάλο να του πάρω, θα το βρω όμως και θα το πάρω σίγουρα. Και θα το βρω, το βρήκα αυτό, οπότε του είχα πάρει και ένα άλλο που ήταν, το άνοιγες ξέρω εγώ και κάπως το κλείνες πάλι και δεν μπορούσε να το κλείσει, ένα ξύλινο. Λοιπόν. Το πήρα και αυτό. Πήραμε για όλους. Πήρα εγώ, πήραν τα παιδιά. Ας πάρω κάτι και για το σύζυγο. Λοιπόν, κοιτάξτε τι βρήκα τώρα. Θα με δει η μάνα μου, αλλά δεν πειράζει. Αυτά τα μαρκαδωράκια τα μικρά, δεν τους τα πήρα για να ζωγραφίσουν. Τους τα πήρα για να κάνουν μαγικά φίλτρα. Σίγουρα θα έχετε ακούσει όσο έχετε μικρά παιδιά όλα να λένε θα κάνουμε μαγικά φίλτρα, θα κάνουμε μαγικά φίλτρα. Λοιπόν, αυτά έχουν 69 λεπτά. Εννοείται ότι είναι 2, έτσι. Λοιπόν, με αυτά εδώ λοιπόν, τι κάνουν. Τα ανοίγουν, τα ρίχνουμε στο νερό και το νερό αλλάζει χρώμα. Και έτσι κάνουν μαγικά φίλτρα. Με τα κουβαδάκια εκεί. Αλλά είναι πάρα πολύ οικονομικά και συμφέρει για κάτι τέτοιο. Εντάξει, μην φανταστείτε, σήμερα και αύριο είναι η όλη ιστορία. Μετά τα μαρκαδάκια τελειώνουν και γεια σας. Αλλά είναι μια πάρα πολύ καλή απασχόληση. Ειδικά όταν έχεις πολύ νερό, όπως έχουμε εμείς τώρα την πισίνα. Και είναι ένας καλός τρόπος για να απασχοληθούν. Και τώρα μαντέψτε, θα πάρω για το ταξίδι πράγματα. Καταρχήν αμαρέτη. Εννοείται αυτά, εννοείται. Ωραίο λέει με διπλή κρέμα. Ωραία. Και κανονικά. Παιδιά, ταξίδι, καράβι, πρωινό για την άλλη μέρα. Μάλλον θα διανυκτερεύσουμε και Ιταλία. Δεν ξέρουμε ακόμα. Όχι μάλλον, σίγουρα θα διανυκτερεύσουμε και Ιταλία. Δεν έχουμε ακόμα κλείσει βέβαια, αλλά θα δούμε. Οπότε θα έχετε και από εκεί βίντεο. Κροσανάκια θα πάρουμε, εννοείται. Τους πάρω αυτά εδώ. Τσιπικάο λέει, με σοκολάτα είναι αυτά. Ένα μιλοπιτάκι. Και τέτοια μιλόπιτα θα πάρουμε. Έχει και κερασόπιτα και μιλόπιτα, οπότε θα πάρουμε και από τα δύο. Αυτά είναι μάλλον για εμάς και όχι για τα παιδιά, αλλά δεν είναι και σίγουρο, μπορεί και να μας τα φάνε. Συνήθως έτσι λέμε, εδώ θα τα φάνε τα παιδιά, για την περίεργα, και τελικά μας τσακίζουνε. Cinnamon roll. Okay. Αυτό λέει είναι με κρέμα κακάο, αυτό είναι με κρέμα βανίλια πυρόρα, θα πάρω και πάρω κρέμα κακάο. Όπως είναι η μιλόπιτα, έχει και με φράουλα, στρούντελ ή φράουλας. Θα πάρουμε και ένα τέτοιο, δύο πάλι. Πώς βλέπετε διπλά τα παίρνω. Λοιπόν, κεράσι. Champion με κρέμα μιλφέι, ενδιαφέρον. Ας πάρουμε και μόλι το σοκολάτα. Πάρουμε και πατατάκια, εννοείται. Εντάξει, πήρα και με βουτυράκι, popcorn και νομίζω είμαστε κομπλέ. Παιδιά, νομίζω το τάξη, το τίγκαρα, δεν πάει άλλο, έτσι. Έχω και μία επιστροφούλα η οποία πρέπει να πάει 2 η ώρα για να την πάρω πριν, αυτό που σας έδειξα πριν. Οπότε θα πάω τώρα να το πάρω και θα το φέρω από τα, από αυτά όλα που έχω πάρει τέλος πάντων. Λοιπόν, μια τζαμπονσακούλα τεράστια, γεμάτη. Κάτσε το συντόν λίγο. Ατελείωτο είναι, παιδιά. Το σύνολο είναι 222-222 και κάτι ψηλά. Και τώρα έχω μια πάρα πολύ βαριά τσάντα και δεν ξέρω πώς θα τη μεταφέρω με αυτό το αμάξι. Διότι έκανα βλακία και πήρα μια πάρα πολύ μεγάλη, δεν πήρα. Δύο πιο μικρές, θα τις πάρω στα δύο χέρια. Και είναι λίγο εντιασίκο, δεν θέλω να πω πώς θα κάνω. Και τώρα αυτά θέλουν και χώρισμα. Κάποια είναι για εδώ, κάποια είναι για το ταξίδι, κάποια είναι για να μπουν αποθήκη τελείως. Εννοώ να πάνε για ταξίδι τελείως. Οπότε ναι. Οκ. Θα τη βγάλω την άκρη. Λοιπόν, αυτό ήταν, παιδιά, το jumbo haul. Τεράστιο. Δεν έχω ξανακάνει ποτέ jumbo haul. Δεν τα, μέσα στο κατάστημα δεν τα είχα καταφέρει ως τώρα. Ελπίζω ότι ευχαριστηθήκατε. Είμαι εδώ
από αμέσως 3,5 ώρες. Εντάξει, το πήγαινα πολύ χαλαρά. Πολύ... Ήταν για πάρτι μου σήμερα ημέρα. Για πάρτι μου το πρωινό. Σου έχω αφήσει όλους τους νηστικούς στο σπίτι. Γιατί είχα πάρει κάποια πράγματα από το σούπερ μάρκετ. Όχι από το σούπερ μάρκετ, συγγνώμη, από φούρνο. Γιατί σήμερα ήταν το κόνσεπτ να πάμε αυγά λουκάνικα και ψωμί. Και ναι. Λοιπόν, να είστε καλά, φιλιά πολλά και θα ξαναλέμε στο επόμενο βίντεο. Τσαου.